Βεβαίως ξενικιάζονται τα ακίνητα σωριδών, πάρα πολλά. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα τεράστιο ποσοστό έχει ξενικιαστεί και ξενικιάζεται συνέχεια, λόγω επειδή, όπως είπατε προηγουμένως, έχει ανακοινωθεί ότι θα παρακολουθήσουν από το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξεκινήσουν πάλι τα μαθήματα. Τα ποσοστά είναι τεράστια, μιλάμε για γύρω στο 90% ξενικιάζονται κατοικίες εδώ στην Κομωτινή. Και η δικιά μας ο προβληματισμός και ευαισθητοποίηση είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει ο καθένας από τη δικιά του πλευρά, από το δικό του τομέα, να προσπαθήσει και να ενεργοποιηθεί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, μπορούν, θεωρώ, κατά δικιά μου την προσωπική γνώμη, να βρεθούν εναλλακτικές σε όλο αυτό το πράγμα και να τηρούνται βεβαίως όλα τα μέτρα. Όπως, ας πούμε, η δικιά μου η θέση θα ήταν μια άποψη και μια θέση. Ίσως θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τα μεγάλα παιδιά, αυτά τα οποία είναι τετραρτοετής, να γίνονται κάποια μαθήματα διαζώσης, έτσι ώστε να κρατηθεί λίγο μια κατάσταση. Γιατί αυτό, πέρα από το πρόβλημα που δημιουργεί, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, το υγειονομικό ζήτημα που υπάρχει και για τα κρούσματα και για όλα αυτά. Όμως υπάρχει ένας τεράστιος αντίκτυπος, όπως το γνωρίζουν όλοι, κοινωνικός, οικονομικός και οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε εδώ λίγο να δούμε το θέμα, η τοπική αυτοδιοίκηση, δήμαρχος, περιφερειάρχης, όλες οι αρχές να δουν αυτό το θέμα με το πανεπιστήμιο μαζί, να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε κάποια παιδιά να έρχονται εδώ να κρατηθεί λίγο μια κατάσταση. Έγινε μια επιτροπή κάπου εκεί το φθινόπωρο, βγήκαν κάποια δημοσιεύματα, κάποια πράγματα, αλλά δεν έγινε τίποτα άλλο μετά. Δεν ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό του πανεπιστήμιου. Υπάρχει μια γραμμή για το πανεπιστήμιο, κάνουν τα μαθήματα ηλεκτρονικά, αλλά θα πρέπει εδώ, δεν είναι απλά επειδή γίνονται κάποια μαθήματα ηλεκτρονικά να το αφήσουμε το πράγμα έτσι. Να πούμε πώς είναι και η κίνηση τα χρηματοδοτικά όλο αυτό το διάστημα λόγω και της πανδημίας, αλλά λόγω και του ότι φοιτητές ξενικιάζονται. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει η αλλαγή αυτή, όπως ξεκινούσαμε από το 16, 17, 18, 19 να έχουμε κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης όσον αφορά την κτηματαγορά, αμέσως το 20, από το Μάρτι του 20 και μετά, λόγω COVID-19, έχει αλλάξει όλη αυτή η ιστορία και έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα. Όμως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει σε θέσεις και πληρώνονται για αυτό το πράγμα ή έχουν εκλεγεί για αυτό το πράγμα για να υπηρετούν τον ελληνικό λαό, μιλάω πρώτα για την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, αυτή θα δώσει τις ενέργειες που χρειάζεται και τις πιέσεις περαιτέρω για τις περαιτέρω αρχές και τα περαιτέρω υπουργεία. Ένα είναι αυτό, το πρώτο σκέλος είναι αυτό κατά δικιά μου την προσωπική άποψη, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί άρχοντες. Και από εκεί και πέρα είναι και ο λαός, ο ελληνικός λαός. Οι ιδιοκτήτες, οι πολίτες, οι δημότες, χρειάζεται και από αυτούς μια ευαισθητοποίηση και μια δραστηριότητα και μια να γίνονται κάποιες συγκεντρώσεις, να γίνουν κάποιοι άνθρωποι έτσι, να δούμε με κάποιους φορείς, με κάποιους συλλόγους, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η κοινωνία να λειτουργήσει σε κάποιο ποσοστό, όχι στο ποσοστό αυτό που έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει στα μαγαζιά, στην εστίαση, στην κοινωνία, στην οικονομία, στα σπίτια, στην κτηματαγορά ένα 90%. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και το ξέρουν, το γνωρίζουν. Γι' αυτό ο προβληματισμός είναι μεγάλος. Υπάρχει ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Αν κάποιος επαγγελματίας, γιατί κάνει μια δουλειά συγκεκριμένη, λόγω αυτής της κατάστασης μπορεί να βγάζει κάποια περισσότερα χρήματα, ζει όμως σε μια και κινείται και δραστηριοποιείται σε μια κοινωνία η οποία έχει ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Και αυτό γυρνάει και σε αυτόν επάνω. Είναι σαν να λέμε, έχεις ένα μαγαζί, μια επιχείρηση σε μια καμένη γη. Εμείς θέλουμε, προσπαθούμε και παλεύουμε πάντα να αναπτύξουμε εδώ την τοπική κοινωνία και οικονομία. Ο καθένας από την πλευρά του. Είτε είναι αυτό κτηματαγορά, κτηματομεσίτης, είτε είναι εστίαση, είτε είναι τουρισμός, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι σύλλογοι, να δούμε, να μιλήσουμε με τους φορείς και να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση. Και βεβαίως δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή κάνω λάθος, σε κάποια πανεπιστήμια ανά την Ελλάδα γίνονται μαθήματα διαζώσεις.
Αυτό ας το κοιτάξουν, ας το ερευνήσουν οι αρμόδιοι. Εμένα η δουλειά μου είναι η κτηματαγορά, είναι η μίσθωση, η αγοροπολισία και οι εκτιμήσεις. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτή είναι η δραστηριότητά μου. Και το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βεβαίως, όπως είμαι εγώ, πιστεύω και όλοι οι συνάδελφοι, γιατί ζούμε κάτω από την ίδια ομπρέλα, στην ίδια κοινωνία, έχουμε το ίδιο θέμα και το ίδιο πρόβλημα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη σήμερα που μου δίνετε τη δυνατότητα να βγάλω έξω κάποιες απόψεις, κάποιες θέσεις μου. Και είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους. Άρα λοιπόν οι leaders, να πω, οι αρχηγοί όλων αυτών έχει να κάνει με την εστίαση, με την κτηματαγορά. Κάποιοι εκπρόσωποι, δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο σύλλογος, κάποιος που θα αναλάβει μπροστά και θα πει τα προβλήματα του κλάδου του. Και τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή κακώς, κατά τη δικιά μου την προσωπική γνώμη, το αφήσαμε όλο αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε ότι αυτή η ιστορία συνεχίζεται κανονικά, δυστυχώς και το 21. Και νομίζω ότι δεν ξέρουμε, δεν είναι 100% βεβαίως, ότι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο θα είναι όλα στην κανονικότητά τους. Κανένας δεν μπορεί να μας το διαβεβαιώσει αυτό το πράγμα, ότι θα είναι 100% σίγουρο. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε, τι φόρμουλες μπορούμε να βρούμε, τι σχέδιο μπορούμε, ποια παιδιά μπορούμε να φέρουμε, ποια μέτρα μπορούμε να πάρουμε και πώς μπορούν να γίνουν κάποια μαθήματα διαζώσης. Πάντα μιλάμε για το πανεπιστήμιο. Γιατί στις μισθώσεις των ακινήτων, το 80% των μισθώσεων, των μισθωμένων ακινήτων στην Κομωτινή είναι από τους φοιτητές. Αυτοί κινούν όλα αυτά που πρέπει να κινήσουν, όλα. Και δεν είναι μόνο βεβαίως η μίσθωση των κατοικιών. Σαν πολίτης και σαν δημότης του νομού Ροδόπης και Κομωτινής, είναι και τα άλλα μαγαζιά που πλήττονται. Η εστίαση, ο ρουχισμός, τα μάρκετ, τα βασικά όλα. Και χρήματα τα οποία πηγαίνουν εδώ στο λαό, στη μικρομεσαία και μεσαία τάξη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι. Εγώ από την πλευρά μου, σαν κτηματαγορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και όλοι οι άλλοι τομείς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Βεβαίως, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βλέπουμε ότι ανεβαίνουν οι δείκτες της ανεργίας και φτάνουμε σε πολύ μεγάλα ποσοστά, σε τεράστια ποσοστά, σε ανθρώπους που περιμένουν από ένα μίσθωμα για να ζήσουν πραγματικά, να φάνε ψωμί. Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα, αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο, γιατί τα ακίνητα αυτά, μιλάμε για καταναλώσεις, ότι θα πρέπει να γίνουν διακοπές, πλήττονται και άλλοι οργανισμοί, και άλλοι θεσμοί και άλλες επιχειρήσεις, μιλάμε για ΔΕΗ, για το ρεύμα, για όλες τις εταιρείες ηλεκτρισμού, για το ρεύμα, μιλάμε για το νερό, την ίδρυυση, γιατί λείπουν έσοδα βεβαίως από τη δημοτική επιχείρηση του Δήμου για το νερό και δεν μιλάμε κάποια τα οποία δεν κόβονται και αρχίζουν και προστίθονται οι οφειλές. Μιλάμε για τα κοινόχρηστα, αρχίζει δηλαδή προβληματίζει όλη αυτή η λειτουργία των οικοδομών, τα κοινόχρηστα, το ασανσέρ, τα ρεύματα, τα νερά της οικοδομής που πρέπει αυτά να πληρώνονται. Γιατί αλλιώς θα κοπεί το ρεύμα και το νερό στην οικοδομή. Πώς θα λειτουργήσει το ασανσέρ, πώς θα λειτουργήσει το φως της οικοδομής, η ασφάλεια, όλο αυτό. Όλη αυτή η λειτουργία με τις ΔΕΚΟ και όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούνται και διωγγώνονται τα προβλήματα, αλλά όχι μόνο αυτό, τα ακίνητα είχαν αγοραστεί και με στεγαστικά δάνεια. Πάγωσε μια κατάσταση όσον αφορά κάποιους οργανισμούς και κάποιες εταιρείες στο πρώτο lockdown και βλέπουμε όμως τώρα ότι εδώ δεν υπάρχει πάγωμα. Εδώ ζητάνε τα λεφτά τους οι δανειστές, οι τράπεζες, τα στεγαστικά δάνεια. Αυτά θα πρέπει να πληρωθούν. Και αρχίζουν και αυτά διωγγώνονται. Και όχι μόνο αυτά, διωγγώνονται και όλα τα άλλα. Είτε είναι αυτό ελεύθερος επαγγελματίας που έχει κάποια κίνητα γιατί έχει πρόβλημα στην επιχείρησή του, είτε είναι αυτό ιδιώτης, είτε είναι αυτός ένας μικρός εισοδηματίας που έχει 2-3 ακίνητα, είτε ένας που είχε τη δουλειά του και την έχασε λόγω αυτής της κατάστασης. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ντόμινο. Έχει δημιουργηθεί και δημιουργείται ένα ντόμινο και αυτό θα βγει και αργότερα. Όταν δεν επιλύεται ένα πρόβλημα έχει έναν αργότερο αντίκτυπο το οποίο θα φανεί και στα επόμενα χρόνια και θα κάνουμε πολλά χρόνια μετά να σηκώσουμε κεφάλι όπως το πάθαμε από το 2009 το 2010 και το 2015. Άνθρωποι που παλεύουμε μέρα νύχτα να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει να δούμε ο καθένας από την πλευρά του τι μπορούμε να κάνουμε. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι θεσμοί και οι εκπρόσωποι όλων των τομέων της κοινωνίας. Όπως σας είπα προηγουμένως. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι οικονομικό, είναι κοινωνικό και αρχίζει να γίνεται και
ψυχολογικό, ψυχικό, γιατί αυτό επιδρά και στην, και στην ψυχική και στην ψυχολογία των ανθρώπων. Η απογοήτευση, η στεναχώρια, αυτό δημιουργεί και άλλα παθολογικά. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Εντάξει, φέτος όπως και το περιμέναμε δηλαδή, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Φέτος διανύουμε ένα δεύτερο εξάμηνο, που είμαστε πλέον εξ αποστάσεως και όχι διαζώσεις τα μαθήματα. Στις αρχές Ιανουαρίου παρατήρηθε και μια μικρή κίνηση σε πρωτοετές φοιτητές αυτοί οι οποίοι περνάνε στο δεύτερο εξάμηνο στη Γυμναστική Ακαδημία. Παρόλα αυτά φυσικά υπήρχε και μια μείωση των ενοικιασμένων διαμερισμάτων λόγω της ανακοίνωσης του Πανεπιστημίου ότι και το δεύτερο εξάμηνο θα γίνει εξ αποστάσεως. Πιθανότατα και η εξεταστική του δεύτερου εξαμήνου θα είναι και αυτή εξ αποστάσεως, σίγουρα. Οπότε αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι είναι στο δεύτερο και τρίτο έτος περισσότεροι έχουν ξενικιάσει κάποια διαμερίσματα και πλέον έχουν αποφασίσει ότι όταν θα ξανανοίξει το Πανεπιστήμιο με το καλό τον Οκτώβριο, θα βρουν τότε. Παράλληλα, είναι σε ανακατασκευήμες εκδοτικές εστίες. Αυτό πόσο θα επηρεάσει την αγορά και την ενοικίαση εντός της πόλης? Οι φοιτητικές εστίες, καταρχάς, είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα δικαίωμα, ας το πω, για όλους τους πολίτες όλου του κόσμου. Υπάρχει το δικαίωμα της δωρεάν διαμονής από τα πανεπιστήμια, όπως και της εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση τώρα μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα αποπερατωθεί κοντά στο 2025, έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι άμεσο τώρα αυτή τη στιγμή. Η Κομωτινή ενδέχεται να αποκτήσει 350 κατοικίες. Κοιτάξτε, σίγουρα θα έχει κάποιο αντίκτυπο στη ζήτηση των φοιτητικών διαμερισμάτων. Πέρα από αυτό όμως πιστεύω ότι θα δώσει και την όθηση όμως να έρθουν περισσότεροι σπουδαστές, γιατί αν αναλογιστούμε ότι οι σπουδαστές του Πανεπιστημίου δεν βρίσκονται λόγω της οικονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα μας, δεν έρχονταν να σπουδάσουν λόγω κόστου σπουδών, τώρα πιστεύω ότι για αυτό το λόγο θα έρθουν περισσότεροι. Δηλαδή, στην ουσία θα βοηθήσει και λίγο κάπως την κατάσταση πέρα από το να μειωθεί η ζήτηση. Θα είναι καλό για την πόλη, πιστεύω.